Μιμήρ, υπήρχε ένας βωμός για μια γυναίκα γίγαντα, με πολλά βιβλία και οράματα. Α, αυτή ήταν η Γκρόα, η φύλακας της γνώσης. Ήταν μια χαρισματική μάγισσα που συγκέντρωσε κάθε τόμο απόκριφης γνώσης που βρήκε στα βασίλεια, ελπίζοντας να βελτιώσει τις προφητικές της δυνάμεις για να βρει τον χαμένο της άντρα, τον Όρβαντιλ. Αλλά δεν ήταν ο άντρας της που είδε στα οράματά της. Γιατί η Γκρόα, βλέποντας πιο μακριά από κάθε άλλον, έζησε το Ράγναροκ, την αρχή και το τέλος. Όταν ο Όντιν έμαθε για την προφητεία της, θέλησε να αποκτήσει τη γνώση της και να την κρατήσει για τον εαυτό του. Η Γκρόα γνώριζε τον Όντιν καθώς ήταν παλιός πελάτης των υπηρεσιών της και έτσι τον καλωσόρισε στη βιβλιοθήκη της σαν φίλο. Αυτό που δεν ήξερε ήταν ότι πίσω από την εξαφάνιση του άντρα της κρυβόταν ο ίδιος ο Όντιν, που είχε χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του για να μην την αφήσει να δει τον θάνατό του από το χέρι του Θόρ. Χαμογελώντας, ο ζηλόφθονος Όντιν την άρπαξε από το λαιμό και με τα ίδια του τα χέρια της έκλεψε τη βιβλιοθήκη, μα και τη ζωή της. Πάντα ήξερα ότι ο Όντιν ήταν κακός, αλλά αυτό είναι... Αδίστακτος, βάρβαρος, άκαρδος. Αυτός είναι ο Όντιν. Και μάλιστα καλά θα κάναμε να μείνουμε σιωπηλοί για λίγο, για να αναλογιστούμε πόσο σκληρά είναι ικανός να φερθεί.